Στο να πω έχω τις κατάστασης εκτάκτου ανάγκης με τα δεκάδες περιστατικά γαστεντερίτιδας λόγω μόλυνσης του νερού από σαλμονέλα στο Ριζόμυλο και το Στεφανοβίκιο έγινε η χθεσινοβραδινή συνεδρίαση λογοδοσίας στο Δήμο Ρήγα Φεραίου με τον Δήμαρχο Δημήτρη Νασίκα να καλείται να απαντήσει στην ερώτηση του επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Γιώργου Παπαδάμ για την καταλληλότητα των γεωτρήσεων στην περιοχή της Κάρυλας. Έχετε ενημερωθεί για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να ενημερώσετε στη συνέχεια και τους δημότες μας? Πόσο ασφαλής είναι η υγεία των κατοίκων της περιοχής μετά από αυτή την εξέλιξη? Πόσο ασφαλείς είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που δραστηριοποιούνται στις παρακάλληλες περιοχές του Δήμου? Είναι ασφαλής η γεωτρήση της Κάρυλας? Έχει προχωρήσει ο Δήμος όλο αυτό το διάστημα σε δικές του μετρήσεις ώστε να εκμηδενήσει τον κίνδυνο μολύνσεων και ασθενειών των κατοίκων του Δήμου? Τα ερωτηματικά τα οποία γύρονται με όλα αυτά τα οποία συνέβηκαν είναι πολλά. Άρα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό θωράκισης όλης της περιοχής, των δημοτών και πάνω απ' όλα με απόλυτη συνεργασία, με διαπιστευμένο εργαστήριο ιδιωτικό και με την Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, καθώς και με το παιδί και με τον ΕΟΔΗ, πιστεύω θα έχουμε διασφαλισμένη την ποιότητα του νερού στο επόμενο διάστημα. Παραποιείται τα ερωτήματά μου για την ασφάλεια των γεωτρήσεων, επεσήμανε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Το ερώτημα είναι ασφαλής η γεωτρήση της Κάρυλας? Δεν αναφέρω πουθενά τον όρο ιδρευτικές γεωτρήσεις. Άρα λοιπόν, γιατί παραποιείτε το ερώτημα και λέτε ότι εγώ ανέφερα ιδρευτικές γεωτρήσεις? Εγώ θέτω γενικά το πρόβλημα των γεωτρήσεων και από τη στιγμή αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν όντως βαρέα μέταλλα, αυτό ή νητρικά ή φυτοφάρμακα, όπως θα μας πούν οι ειδικοί, το πρόβλημα δεν είναι μόνο στις ιδρευτικές γεωτρήσεις, είναι και στις αρδευτικές. Είμαστε σε έναν ανοιχτό διάδρο επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, με τον ΕΟΔΗ και με το παιδί. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, το είπα 20 φορές, ότι υπάρχει, δεν είναι απευθυνθήκαμε με ένα γραφείο μια φορά, είμαστε σε έναν διαρκή διάδρο επικοινωνίας. Που σημαίνει ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες και με έγγραφα ταυτόχρονα υπάρχει καθημερινή επαφή. Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου τοποθετήθηκε για το πρόγραμμα ακουνοποκτονίας στην περιοχή καθώς και για τη διαδικασία άντλησης των υδάτων από τις πλημμυρισμένες παρακάρυλες εκτάσεις των καναλίων. Εδώ και 3 ημέρες περίπου αντλείται το κομμάτι το οποίο βρίσκεται από τη μεριά των καναλίων, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει εκλογισμένα περίπου στα 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Και με παρουσία του Αντιδημάρχου του Σταύρου του Κατζή, εμένα προσωπικά και της Αντιπεριφερειάρχου, είχαμε πάει πριν 15 περίπου ημέρες στο συγκεκριμένο τηλεοστάσιο, προτείναμε τρόπο να το πλησιάσουμε με ειδική χρηματοδομή που έγινε από τη μεριά της Κάρυλας μέχρι το τηλεοστάσιο. Στο μεταξύ, μια ακόμη γεώτρηση με ακατάλληλο νερό σφραγίστηκε στο Δήμο Ρήγα Φεραίου, καθώς διαπιστώθηκε μικροβιακό φορτίο. Η συγκεκριμένη γεώτρηση δεν βρίσκεται στις περιοχές Ριζομήλου και Στεφανοβικίου και δεν είχε τεθεί σε λειτουργία, καθώς είναι εφεδρική.